Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να δούμε. Διότι γίνονται και πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Από τον Απρίλιο, σας το είχαμε πει εδώ, εφαρμόζεται ένα σύστημα επιστροφής επένδυσης. Τι είναι αυτό δηλαδή? Δίνεται ένα κίνητρο σε ξένες παραγωγές και ελληνικές παραγωγές και ταινίες και σειρές να γυριστούν στη χώρα, γιατί η χώρα έχει όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτό που λέμε έχει φως. Και να γίνει αυτό που λέμε το μεγάλο στούντιο. Τι σημαίνει αυτό, Τάμος, και τι με νοιάζει εμένα που ζω τώρα στην Καστοριά? Σημαίνει ότι θα δουλέψουν Έλληνες οπερατέρ, Έλληνες μακιγιές, Έλληνες. Άνθρωποι που εργάζονται στην Ελλάδα, μάλλον, να μην το πούμε Έλληνες και φιλέλληνες, άνθρωποι που ζουν εδώ. Σημαίνει ότι ανοίγει μία λογική βιομηχανίας. Αυτό είναι η θέαση και φυσικά η τηλεθέαση και έχει μία αξία. Ελάτε να δούμε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν γι' αυτό, γιατί μετά θα έχουμε τον κύριο Κρέτσο εδώ για να το κουβεντιάσουμε. Από τον Απρίλιο του 2018 η Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζει σύστημα Cash Rebate για τις παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού. Οι παραγωγές που πληρούν τις προδιαγραφές και κάνουν τη σχετική αίτηση θα λαμβάνουν επιστροφή του 25 έως και 35% της επένδυσής τους στην Ελλάδα. Επιτέλους, μετά από 30 χρόνια που παλεύουμε με το ελληνικό δημόσιο να γίνει αυτό το επενδυτικό κίνητρο, έρχεται αυτή τη στιγμή και είναι πραγματικότητα. Αυτό το επενδυτικό κίνητρο καθιστά ανταγωνιστική την Ελλάδα απέναντι στην Ευρώπη. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το μέτρο και αυτή ήταν η αιτία που πολλές ταινίες ερχόντουσαν στην Ελλάδα να γυριστούν, αλλά φεύγαν όμως και πήγαιναν στην Μάλτα, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Θα πάρουμε πίσω και την Άγια Σοφιά! Λες να είναι δικές μας και οι πυραμίδες τελικά? Δεν το αποκλείω, κύριε Σικελευτά! Αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις που έχω κάνει στο ΕΚΟΜΕ είναι 10 ταινίες και έχουν εγκριθεί νομίζω οι 7 και είναι υπό έγκριση οι υπόλοιπες 3 ταινίες. Εκ των οποίων οι 4 είναι, οι 5 είναι ξένες παραγωγές, δεν είναι ελληνικές παραγωγές. Τους προηγούμενους μήνες έγινε στην Ελλάδα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς Eden. Πρόκειται για μια γαλλογερμανική παραγωγή, το αποτέλεσμα της οποίας θα προβληθεί στο επίσης γαλλογερμανικό κανάλι Arte. Πρωταγωνιστές είναι δύο αδέλφια από την Ιγυρία, που προσπαθούν να φύγουν από μια δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα για να ταξιδέψουν στη Βόρεια Ευρώπη. La collaboration s'est bien passée et on a réussi avec l'aide de la production Blonde à avoir les autorisations pour tourner dans le camp de Scaramagas, ce qui était vraiment formidable pour nous. Et ensuite, j'ai envie de dire, la deuxième bonne collaboration, elle a été au niveau du ministère de la Communication, où on a appris et on a participé, où on a été aidé par le nouveau système de tax incentive en Grèce, qui a été une très bonne nouvelle pour nous, parce que bon, c'est une série évidemment qui a été difficile à financer, et le fait d'avoir l'aide grecque nous a beaucoup aidé, ou va beaucoup nous aider. Je dois dire que moi, je parcours l'Europe de différents pays qui ont effectivement des systèmes similaires. Et dans chaque pays, et la Grèce en particulier, on peut toujours améliorer. Je crois qu'aujourd'hui, le ministère a mis en place un système très performant, basé sur des principes simples, ce que nous, producteurs, on cherche toujours, avoir une vraie visibilité sur comment fonctionne le tax rebate. Là, aujourd'hui, je trouve que le tax rebate grec est très simple à comprendre, et ça, c'est bien. Mais évidemment, après, il y a toujours des petites choses dans les formulaires, des petites choses dans les timings, dans les calendriers, qui peuvent continuer à être améliorées, ça c'est sûr. Mais sur le principe, pour une première mise en place, je trouve que c'est un système formidable. Μη φωνάζετε σήμερα, δεν μπορώ να πάθω κεφαλικό. Ο κύριος φωνάζει στο βίντεο. Ο κύριος Κρέτσος είναι μαζί μας, υφυπουργός ψηφιακής πολιτικής, τριπιοκοινωνιών και ενημέρωση. Θα ξεκινήσω ανάποδα και ντούμπα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Από αυτή εδώ την ιστορία που έχουμε αναφερθεί σε αυτή πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, μιλώντας ιδιαίτερα με σκηνοθέτες όπου γνωρίζουν, με ανθρώπους της παραγωγής όπου γνωρίζουν και ξεκινάω με θετική πρόθεση, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι ότι ξεκινάει μια άλλη ιστορία.
Θα ήθελα, Υπουργέ, να μας εξηγήσετε και στους πολίτες δηλαδή, τι τον αφορά τον αγρότη ή τον άνεργο αυτή η ιστορία. Ή τον οπερατέρ ή τον άνθρωπο της εργασίας. Τον αφορά άμεσα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι βαθιά πολιτικός. Είναι θέμα δηλαδή δημοκρατίας για μια κοινωνία να δίνει χώρο στους ανθρώπους, στους δημιουργούς, αυτούς που σκαλίζουν την ιστορία. Και βέβαια όλα αυτά τα προϊόντα, διότι είναι οπτικοακουστικός ο πολιτισμός μας πλέον, συμβάλλουν επίσης και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, συμβάλλουν σε μια σειρά από πράγματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά αναπτυξιακός. Δηλαδή κάτι το οποίο παράγεται πλέον και μεγαλώνει η διάρκεια, ο κύκλος ζωής ενός οπτικοακουστικού περιεχομένου, διότι πλέον μπορεί να ταξιδέψει περισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα, κινηματογραφικές αίθουσες, γραμμικές και επιγραμμικές πλατφόρμες, και επομένως μαζί με αυτό ταξιδεύει η γλώσσα σου, ο πολιτισμός σου, το φυσικό σου κάλος, και αυτό φέρνει ένα ενδιαφέρον. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει ένα νομοσχέδιο καινούριο που εντάσσεται πλέον και ο κινηματογραφικός τουρισμός στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο... ότι αυτός ο κλάδος είναι ένας κλάδος υψηλής τεχνολογίας αλλά και εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό δυναμικό το οποίο χρειάζεται για να παραχθεί μια ταινία, μια τηλεοπτική παραγωγή, ένα video game, ένα animation προϊόν. Δηλαδή σεναριογράφοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες. Από πίσω βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν, ας πούμε, δουλειές όπως ο ξυλουργός, ο ενδυματολόγος, ο μαραγκός, ο ηλεκτρολόγος. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία και τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Επομένως, για μας ήταν κομβικό και δεν υπάρχει ερώτημα γιατί το κάνουμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε ακόμη να ενισχύσουμε την οπτικοακουστική παραγωγή μέσα από συντηρητικές πολιτικές. Τι τους δίνεις? Εγώ είμαι μια εταιρεία παραγωγής, α, ελληνική, β, με έδρα εννοώ ελληνική, έδρα την Αθήνα, έδρα την Πάτρα. Ελληνικό αφημί, ας πούμε. Ελληνικό αφημί. Ναι. Β, είμαι μια εταιρεία που έχω αφημί στη Ρώμη, ναι, ή στην Αφρική, ή στην... στην Αυστραλία. Στην Ασία, στην Αυστραλία. Ναι. Αυτό το οποίο εμείς δίνουμε αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε λειτουργία είναι αυτό που παρουσιάσατε προηγουμένως. Μια επιδότηση της τάξης του 35% χωρίς όριο για δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες και οι οποίες γίνονται εντός ελληνικής επικράτειας. Ερώτηση. Επειδή το κόστος παραγωγής, ναι, είναι 1000 ευρώ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Τόσο μου στοιχίζει εμένα για να κάνω τη δουλειά μου. Μου δίνετε το 30, μου επιδοτείτε το 35%. Εάν είναι ελληνική παραγωγή, ελληνική σας παραγωγή, δίνω το 35 του 80, είναι γύρω στο 28% πίσω. Καθαρά. Καθαρό. Εάν είναι συμπαραγωγή, σας δίνω το 35% για όλα τα γυρίσματα που θα κάνετε στην Ελλάδα. Ναι. Σας ενδιαφέρει το σενάριο, αν το σενάριο είναι α ποιότητας, που είναι υποκειμενικό, β, γ, δ, ε, όχι, ή σας ενδιαφέρει ο χώρος που θα γίνει? Όχι, μας ενδιαφέρει οι δαπάνες να γίνουν στην Ελλάδα, να μην γίνουν στην Κροατία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία ή και αλλού. Οπότε δεν μιλάμε για το περιεχόμενο, μιλάμε απλώς για το θέμα. Μιλάμε για ένα κίνητρο προκειμένου ένα γύρισμα, μια παραγωγή, ένα νέο project να γίνει στο Σούνιο, να και γίνει όχι στην Ελλάδα. Και όχι στην, και στην Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα πολύ συγκεκριμένα. Έχει μια σταθερότητα στο φως, έχει εναλλαγή τοπίου. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που μπορούν να θυμίσουν τοπία των Άλπαιων ενδεχομένως ή της Γερμανίας ή της Ελβετίας και βέβαια περιοχές οι οποίες μπορούν να θυμίσουν Παλαιστίνη, Μέση Ανατολή και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε μοναδικός. Έχουμε πραγματικά ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Στην Ελλάδα, τρελαθώ. Έχουμε επίσης, θέλω να το πω αυτό, γιατί εμείς καμιά φορά το αγνοούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ έχω μεγαλώσει βλέποντας την Ακρόπολη κάθε μέρα. Mm. Και επομένως για μένα, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από το Εγάλεο. Ναι, και γιατί... από το Εγάλεο τη βλέπαμε την Ακρόπολη. Αυτό δεν είναι πω, μακριά, δεν... είναι 4 χιλιόμετρα. Όχι, για να μην νομίζουν ότι έχετε πάρει το σπίτι του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Δεν μένει στην Ακρόπολη. Δεν χρειάζεται να βλέπει την Ακρόπολη μόνο από κάτω. Για κάποιον όμως ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό και ιδιαίτερα για ανθρώπους της τέχνης, το να βλέπουν τέτοια μνημεία τους συγκινεί πάρα πολύ. Ή ας πούμε να επισκεφθεί ένας άνθρωπος του χώρου, του θεάτρου, του κινηματογράφου, ας πούμε την Επίδαυρο, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτούς. Πρέπει να το καταλάβουμε και
Να το πούμε ανοιχτά, η Ελλάδα γέννησε τη μυθοπλασία και το δράμα και επομένως για πολύ κόσμο ένας πολύ ελκυστικός προορισμός από αυτή την πλευρά. Προφανώς είναι και ένας πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός με τα πεντάστερά του, με την ομορφιά του, το φυσικό του κάλος κλπ. Εγώ έχω αυτοενικά στη στοιχεία. Από τις 22 παραγωγές έχουν 14 συγκριθεί, όπως λέει, 6 βρίσκονται υπό αξιολόγηση, ρωτώ τι είναι αυτή η αξιολόγηση, και 2 στην πληρότητα. Δεν το καταλαβαίνω το τελευταίο. Δεν καταλαβαίνω το... Μείνετε λίγο στην προηγούμενη, παιδιά, σας παρακαλώ. Α, και εδώ είναι, εντάξει, 13 ελληνικές παραγωγές, 9 διεθνείς, εκ των... εντάξει, αυτό είναι σαφές. Τι είναι οι δύο που είναι σε κρεμότητα, δηλαδή. Κοιτάξτε, στην πληρότητα. Το όλο σύστημα λειτουργεί ηλεκτρονικά. Και λειτουργεί ηλεκτρονικά για να μην έχουν ανάγκη παραγωγή κανέναν πολιτικό και κανέναν μεσάζοντα, ναι. Και μεσάζοντα, ναι. Γραφειοκρατικό μανδαρίνο, δημόσιο, πείτε το όπως θέλετε, και να έχουν την ανάγκη, ας πούμε, να διαμορφώσουν άλλου είδους σχέσεις. Είναι ηλεκτρονικό, διακατέχεται από συγκεκριμένες προθεσμίες και deadline, 45 μέρες για να λάβεις το πράσινο φως ότι η πρότασή σου έχει εγκριθεί. Στο πρώτο στάδιο που καταθέτεις τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, υπάρχει ένας έλεγχος πληρότητας, αν όντως έχεις φέρει όλα τα χαρτιά. Αν δεν τα έχεις φέρει, σε ενημερώνουν οι άνθρωποι του ΕΚΟΜΕ, του Εθνικού Κέντρου του Κακού. Το υποαξιολόγηση είπαμε ότι δεν αφορά στο σενάριο. Όχι, δεν αφορά στο σενάριο. Αφορά στα νούμερα που δίνεις στην παραγωγή ως κόστος παραγωγής. Κοιτάξτε, αυτά είναι κρατικά χρήματα, είναι λεφτά των φορολογουμένων. Πρέπει επομένως το ΕΚΟΜΕ, και αυτό κάνει, να διασφαλίζει ότι εδώ μιλάμε για έναν επιχειρηματία, έχει ένα business plan, έχει βρει τις πηγές χρηματοδότησης, έχει το σενάριο και είναι πραγματικά διατεθειμένος να έρθει στην Ελλάδα να κάνει τα γυρίσματά του. Από εκεί και πέρα η νομοθεσία τον διευκολύνει, αν θέλει κατά τη διάρκεια της κινηματογράφησης να αλλάξει το project και να ζητήσει έξτρα γυρίσματα ή να τα μειώσει. Τα δίνετε μπροστά τα χρήματα ή μου τα δίνετε μετά? Όχι, τα δίνουμε μετά αφού αποδειχθεί και γίνει έλεγχος όλων των νομίμων παραστατικών. Ότι έκανες όλα τα έξοδα εδώ είναι, και μάλιστα είναι και αυστηρό το πλαίσιο σε αυτό το επίπεδο και πρέπει να είναι αυστηρό, διότι θέλω να σας πω ότι κίνητρα παραγωγής έχουν πλέον όλες οι χώρες. Η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες που δεν είχε. Και έχει μεγάλη σημασία στα κίνητρα παραγωγής, σε αυτού του είδους πολιτικές, να διασφαλίσεις δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχει σταθερή και εγγυημένη χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο ισχύει διότι εμάς το πλάνο είναι πενταετές και είναι πόροι που προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και δεύτερον, ότι το σύστημα είναι και λειτουργικό, δηλαδή δεν κουράζει τους παραγωγούς, αλλά είναι και σταθερό. Δηλαδή δεν υπάρχουν τρύπες στο σύστημα, διότι άρα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει τον κίνδυνο της διαφθοράς, διότι όλη αυτή η βιομηχανία μπορεί να είναι παγκόσμια. Μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές καινοτομίες ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν πάβει όμως να είναι μια βιομηχανία η οποία δουλεύει αυτό που λέμε mouth to mouth, από στόμα σε στόμα. Επομένως, η φήμη μας ως ένα ιδανικό τόπο γυρισμάτων, ως μια χώρα αξιόπιστη που βοηθάει τους δημιουργούς να έρθουν στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό και το σύστημα πρέπει να είναι σταθερό και ισχυρό. Ακούστηκε στο Hollywood όταν πήγατε εκεί ότι ξεμπλοκάρει η γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Αυτό είναι από τα θετικά, να πούμε και κάτι καλό. Από τις 22 παραγωγές έχουμε 13 ελληνικές, λέει, και 9 διεθνείς, 5 εκ των οποίων διασωληνακές. Σε ένα τέτοιο όμως project, πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό, 22 παραγωγές λίγες δεν είναι, δηλαδή? Όχι, δεν είναι καθόλου λίγες, γιατί θέλω να σας πω ότι η ελληνική αγορά είναι μια μικρή αγορά. Και να ξέρετε ότι το μέτρο έχει τύχει πολύ μεγάλης αναγνώρισης, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα ακόμη στο συγκεκριμένο πεδίο δεν εκπέμπει το σήμα ότι είναι μια χώρα τόσο αξιόπιστη, όπως δυστυχώς θα το πω είναι η Ουγγαρία, είναι η Τσεχία. Και πολλές φορές σε επαφή μου με κόσμο από το εξωτερικό προσπαθώ και να τους πειράξω λέγοντας ότι πάτε και αφήνετε τα λεφτά σας στην Ουγγαρία του Όρμπαν και μετά μου διαμαρτύρεστε για τον Τραμπ. Π.χ. Και ενοχλούνται. Η αλήθεια όμως είναι ότι εκεί ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία είναι, θέλω να το πω, εθνική, και γι' αυτό και για μας είναι εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια αυτό που γίνεται. Εκπαίδευσαν κόσμο, απλοποίησαν τις διαδικασίες κινηματογράφησης, προσφέρουν τα κίνητρά τους και πλέον είναι ένας ελκυστικός προορισμός. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει ακόμη πιο ελκυστικός για όλα αυτά που σας είπα. Το φυσικό κάλος, την αλλαγή τοπίου, τον καιρό. Έχουμε και εμείς εδώ καλά κρούς. Μας λείπουν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε όμως ένα πολύ ανταγωνιστικό κίνητρο επιδότησης.
Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια με συνδυαστικές πολιτικές, δηλαδή να έχουμε και φορολογικά κίνητρα, μια φορολογική έκπτωση της τάξης του 30%, και από εκεί και πέρα έχουμε λάβει και άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με θέματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, το cash flow, τη ρευστότητά τους να την ενισχύσουμε. Και βέβαια να επιδοτήσουμε και την κατασκευή στούντιο, post-production, VFX studio και υποδομών. Και ωραία. Να σας πω, Υπουργέ, είστε ευχαριστημένοι που προχώρησε ο νόμος και έχουμε πλέον αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς, φαντάζομαι. Βεβαίως και είμαστε. Ήταν μια εκκρεμότητα δεκαετιών η οποία λύθηκε. Μια χαρά. Μπράβο σας. Παίζει κανένας παιδικό πρόγραμμα που λέει ο διαγωνισμός μέσα? Έχει κανένας από τους ιδιώτες που πληρώνουν εκπομπές πολιτισμού? Έχουν και παιδικό πρόγραμμα έχουν. Απλώς η αλήθεια έχουν όλες. Ο Αλφα, ας πούμε, ξεκινάει το πρωί με παιδικό πρόγραμμα. Καρτούζα από το εξωτερικό. Έχει παραγωγή, παραγωγή. Αυτό λοιπόν παραγωγή, είναι. Λέω. Σωστό. Αφήστε μου αυτό τώρα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Ναι. Αλλά αυτό αφορά και το δικό μας το σπίτι, αν θέλετε να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε μετά για το δικό μας. Όχι, για στην μετά, μετά, μετά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που η ΕΡΤ έκανε παραγωγή παιδικού πρόγραμμα? Θα βάζετε εσείς να τζέτε εγώ. Θα τη βάλω κι εγώ. Για να μην βάλω. Νομίζω ότι μιλάμε ελεύθερα. Απλώς θέλω να σας πω ότι... Θέλω να μιλήσω για το πρώτο κομμάτι και θα έρθω στην ΕΡΤ μετά. Γι' αυτό δεν θέλω να το κάνω χυλό. Ο νόμος λέει. Δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό ήταν και θετικός. Ναι. Και πήρα και θέση υπέρ του. Και πρέπει να γίνει. Και να πληρώσουν. Όμως, όχι να βάλουμε και μια, πώς τη λένε στο χωριό, μια κουτσουλιά για να μας εντάξει και να προχωράμε. Δηλαδή, να αρχίσει η ιστορία της μυθοπλασίας για τα δυτικά κανάλια. Στο Open είδα ότι ξεκίνησε η μυθοπλασία. Έχουνε. Να πω και κάτι, να το ισορροπήσω. Δεν έχω παιδικό πρόγραμμα όμως, εννοώ παραγωγής, όχι να πάρω καρτούν από την Κίνα. Δεν είναι αυτό το παιδικό πρόγραμμα. Ή και άλλα ζητήματα που έβαζε μέσα ο νόμος θετικά. Και δύο, για να το απαντήσει. Ναι. Ο νόμος έβαζε ζητήματα που μας έβρισκε κάποιους σύμφωνους, εγώ, να το πάρω πάνω μου, για τις 400 θέσεις εργασίας. Εδώ έχουμε πλέον κολεγιές. Κανάλι με κανάλι. Μετά το λέω για το Star και τον Α. Παραγωγές, συμπαραγωγές, παιχνίδια περίεργα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κοιτάξτε, τα βλέπετε αυτά και αν είστε επιφυλακτικός ή τουλάχιστον προβληματισμένος. Όχι, θα σας πω τι αισθάνομαι. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ύστερα από πολλά χρόνια η ελληνική μυθοπλασία επανέρχεται. Έχουμε 18 νέες σειρές μυθοπλασίας και η ίδια η ΕΡΤ μετά από 10 χρόνια έχει μπει και αυτή στο πεδίο της ελληνικής μυθοπλασίας. Άρα και το μέτρο. Και η φιλοσοφία αυτού του μέτρου και αυτά που συζητάμε φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και αποδίδουν. Στο χώρο του παιδικού προγράμματος έχετε δίκιο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το κατάλληλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ παρατηρώντας ως άνθρωπος που με ενδιαφέρει και τα αντικείμενα αλλά και ως τηλεθεατής και πολίτης, είδα και ως μπαμπάς. Και ως μπαμπάς με δύο κόρες και πλέον. Ότι... Να σας ζήσει κιόλας. Ευχαριστώ πάρα φρέσκο πολύ. Το δεύτερο. Ευχαριστώ. Είδα ότι για παράδειγμα κάποια συνδρομητικά ή IPTV κανάλια είχαν ένα πιο πλούσιο πακέτο παιδικού προγράμματος. Τα ιδιωτικά κανάλια έχουν κάποιες σειρές και έχουν εντάξει. Ξένες παραγωγές. Αλλά είναι κατά βάση ξένες παραγωγές και το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ ξεκινάει να το νόμο μας. Αυτό είναι θετικό. Ναι, και εμείς στο νόμο αυτό του Cash Rebate έχουμε βάλει και το animation, δηλαδή και κάτι, το κινούμενο σχέδιο και το παιδικό πρόγραμμα. Εδώ στην ΕΡΤ, εγώ έχω μπει, έχω βγει. Δεν πρόλαβα να σας απαντήσω θα γιατί συγχώνεσαι του Α με του Σ. Η ΕΡΤ παλιότερα, επειδή αλλάξατε τα οργανογράμματα και. Αλλάξαν και τα οργανογράμματα και. Είχε για το παιδικό, είχε διεύθυνση εδώ. Διεύθυνση παιδικού προγράμματος. Διεύθυνση. Ναι. Πριν από 7 χρόνια, 6 χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι. Πάντως. Πριν το μαύρο, σίγουρα. Αν δεν έχεις διεύθυνση, αν δεν έχεις δηλαδή μια δομή στον Αλφα, στον Sky, στην ΕΡΤ, που μπαίνεις στη διαδικασία να χρηματοδοτήσει, να δημιουργήσει, θα έχεις πάντα Ιαπωνεζάκια, Κινεζάκια και βήτας διαλογής. Η τελευταία παραγωγή, νομίζω, παιδικού προγράμματος καλού, συμπαραγωγή, ήταν στο Μέγκα με την Disney. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο μεγάλο στον δυτικό χώρο. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή, ένας λόγος που ασχολήθηκα με αυτό είναι ότι ξεκινούσαμε τη μέρα μας με την κόρη μου βλέποντας ένα ιδιωτικό κανάλι και έβλεπα συνεχώς τις ίδιες σειρές, τις ίδιες μπράντες από το εξωτερικό. Και εγώ είμαι μια γενιά η οποία μεγάλωσα με τη Φρουτοπία, μεγάλωσα με τον Παραμυθά και ήταν
Αυτά, για την εποχή τους πάρα πολύ μπροστά. Εξαιρετικές σειρές, οι οποίες ήταν πολύ εκπαιδευτικές και οι οποίες μας ακολουθούσαν και στο σχολείο και στο διάλειμμα και μετά το σχολείο, και θυμάμαι ότι περιμέναμε να γυρίσουμε σπίτι, να πλύνουμε τα χεράκια μας, να φάμε και να δούμε μια παιδική σειρά. Αυτό είναι αλήθεια το οποίο, κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Ελπίζω η ΕΡΤ να μπορεί να μπει πιο επιθετικά σε αυτό το πεδίο. Από πλευράς όμως κινήτρων, για πρώτη φορά το ελληνικό κινούμενο σχέδιο έχει πολύ περισσότερα όπλα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, να μην πω του κόσμου. Και το κινούμενο σχέδιο έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, αφενός διότι πλέον οι τεχνικές το κάνουν όχι μόνο παιδικό αλλά και οικογενειακό προϊόν. Δεύτερον, ότι το κινούμενο σχέδιο μπορεί να είναι και εκπαιδευτικό, επομένως μπορεί να αξιοποιηθεί και από φορείς, δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς ενδεχομένως της εκπαίδευσης, και μέσα από ένα συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο μπορούν να παραχθούν άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Peppa the Pig, το οποίο το ξέρουμε όλοι, Peppa το γουρουνάκι. Το έχω δει και στα Κυπριακά. Peppa το γουρουνούι. Peppa το γουρουνούι. Τι λέτε, λοιπόν, τώρα. Είναι παιχνίδια, τσάντες, σχολικά, βιβλία, είναι 1000 πράγματα, θεματικά πάρκα, και είναι ένα project το οποίο το έφτιαξε μια ομάδα 10 ατόμων με τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, εμπορικά κέντρα. Στο κομμάτι της μυθοπλασίας, για να έρθουμε και στο, και εδώ, στο κομμάτι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ, της κρατικής, γιατί θέλαμε να το λέμε δημόσια, γιατί λέμε κρατική να τελειώνουμε? Γιατί είναι δημόσια. Κατά την άποψή μου, αυτό σημαίνει. Δημόσια, τι σημαίνει κρατική? Τώρα μην κάνουμε συζήτηση για το. Είναι δημόσια η τηλεόραση. Είναι μέλος της CBU. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο. Υπουργείο Αστυνομίας, τελειώνουμε τώρα. Το θέμα είναι δημόσια, τι υπηρεσία παρέχει. Είναι δημόσια γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν είναι περιουσία ούτε αυτών που κυβερνούν περιστασιακά. Το λέω του περιστασιακά γιατί κάποιοι το ανέφεραν και αυτές τις μέρες. Ή κάποιοι που αισθάνονται ιδιοκτησιακή αντίληψη για το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Είναι δημόσια και θέλω να πω ότι επιτελεί πραγματικά το ρόλο της. Έχει αξιόλογο περιεχόμενο η ΕΡΤ και θα το δούμε ακόμη καλύτερα και στους επόμενους μήνες. Και σε όρους εμπορικούς και σε όρους ταύτισης του κοινού με τα προγράμματά της. Υπογράφει η κυβέρνηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, λοιπόν, για να τελειώνουμε, διότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα υπογράψουν με την POSPERT, POSPERT δεν είναι σωματείο. Είναι ομοσπονδία όλων των εργαζομένων. Καλύπτει δηλαδή τους συναδέλφους μας οπερατέρ στον Α, στον Αντένα, στο νομίζω στόπου. Ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Η κυβέρνηση δίνει μάχη για να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουν ήδη επιστρέψει και φεύγοντας εγώ από το στούντιο, πάω στο Υπουργείο για να κάνω τη δεύτερη μεγάλη σύσκεψη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την ΕΣΥΑ για τους δημοσιογράφους στον χώρο του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για το δικό μου. Άρα, εάν για τη δικιά μου συντεχνία, εγώ σα λέω για τη συντεχνία του συνάδελφου μου απέναντι. Δηλαδή, δεν δηλαδή, απαγορεύει κανένας να κάνει μια ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με την ΠΟΣΠΕΡ και την ΕΣΥΑ. Τι έκανε η δική σου εσείς δεν ψωρίσατε. Η δική μου δουλειά δεν είναι. Εγώ θα κάνω τη συλλογική σύμβαση εργασίας με τους δημοσιογράφους, αλλά εγώ δεν καθορίζω ούτε το πρόγραμμα, θα έχουμε παιδικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ παραπάνω, ούτε αν θα γίνουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι όμως και θέμα να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και να περιορίζει τον εαυτό του σε αυτό που του έχει ανατεθεί και θεσμικά, αλλά και οργανωτικά, λειτουργικά και σε μια επιχείρηση, αλλά και στην κυβέρνηση. Αλίμονο αν κάθε πολιτικός ή κάθε δημοσιογράφος ή κάθε διοίκηση δεν καταλαβαίνει τα όρια της και αντί να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, κάνει άλλου είδους πράγματα. Αλλά τη διοίκηση έχει βάσει και τα όρια. Η διοίκηση βάζει τα όρια. Η διοίκηση θα βάλει τα όρια, θα το συζητήσει με τη διοίκηση. Από πλευρά εγώ, regulation, θεωρώ ότι ανοίγουμε τον χώρο της μυθοπλασίας και της οπτικοακουστικής παραγωγής. Έχουμε και άλλα κίνητρα να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Αυτό το παίζουμε στην ΕΡΤ2. Το παιδικό πρόγραμμα που λέγαμε πριν. Ναι, και νομίζω ότι έχει γίνει και μια μίσθωση παιδικού προγράμματος από την ΕΡΤ. Δηλαδή, διαβάζοντας τη ραδιοτηλεόραση, το είδα. Είναι σίγουρο ότι στον χώρο του παιδικού προγράμματος και της παιδικής μυθοπλασίας πρέπει να γίνουν περισσότερα. Είσαι ικανοποιημένος ως πολίτης με το αποτέλεσμα της εικόνας της ΕΡΤ σήμερα? Κοιτάξτε, σαν περιεχόμενο είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Βλέπω ότι η ΕΡΤ πραγματικά δίνει χώρο σε αυτό το οποίο δίνει τον παλμό και την τηλεθέαση στο χώρο της τηλεόρασης και νεότης γραμμικής παραδοσιακής τηλεόρασης και αυτό είναι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Οι 92% πιο μεγάλους broadcasters στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτοί που μεταδίδουν αθλητικό πρόγραμμα ή έχουν ένα μεγάλο μέρος τους να είναι αθλητικές μεταδόσεις. Η ΕΡΤ έχει ποιοτικό πρόγραμμα, τιμά τον
το ρόλο της, να έχει και τα επιτυακά της αφιερώματα, να αξιοποιεί και το αρχείο της, και από ό,τι άκουσα και προχθές λήφθηκε μια απόφαση να αγοράσουμε και ένα film scanner, το οποίο θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο την ψηφιοποίηση του αρχείου της. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η ΕΡΤ είναι το μόνο κανάλι το οποίο μεταδίδει με όλες τις τεχνικές, τεχνολογικές δυνατότητες μετάδοση και εκπομπής περιεχομένου. Και αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον, διότι όλοι οι πολίτες παγκοσμίως δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη. Είτε είναι η οθόνη του κινητού, είτε είναι του τάμπλετ, είτε είναι το PC τους, είτε είναι η παραδοσιακή οθόνη που έχουμε στην τηλεόραση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σπέτσο, πού διεκδικώ και πρέπει να διεκδικώ, γιατί πέρα ότι είμαι... Εγώ πραγματικά είμαι, όχι όπως ο Υπουργός Σιμίτης για την κυβέρνηση, περιστασιακός. Είμαστε, ας είμαστε, θα ολοκληρωθεί. Αν θα προχωρήσει, δεν προχωρήσει, θα δούμε. Είμαι όμως καταναλωτής, δηλαδή στη βάση ότι πληρώνω και τι θέλω να πληρώνω την ΕΡΤ πάντα. Mm-hmm. Για να υπάρχει. Πληρώνω την ΕΡΤ για να έχει το τρίτο πρόγραμμα. Πληρώνω την ΕΡΤ για να υπάρχει Φωνή της Ελλάδας. Πληρώνω την ΕΡΤ για να υπάρχει βεβαίως η ψύχρεμη ματιά Σιδίσκια, όλα αυτά που είπαμε. Πληρώνω ΕΡΤ γιατί έχω τις συμφωνικές μου ορχήστρες και τη χοροδία που ίδρυσε ο Χατζηδάκης. Με μια κουτσουρεμένη χοροδία με 25 χοροδούς, πώς δείχνει η κυβέρνηση ότι αγαπάει την ΕΡΤ ή τουλάχιστον την ψυχή της ΕΡΤ ή τουλάχιστον, καταλαβαίνετε, μέρος του κιτάρου της που είναι οι ορχήστρες. Είναι δυνατόν να μπαίνει σε μια λογική πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι? Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον πολιτισμό? Ο κ. Μητσοτάκης. Περισσότερο... Τι μου λέτε ποιος? Ας σας απαντήσω εγώ. Αν είναι το θέμα για μένα, εγώ δεν μιλάω με εκπρόσωπο της Δημοκρατίας, μιλάω με εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Ναι. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να λειτουργήσουν όπως πρέπει οι ορχήστρες, οι συμφωνικές, να δουλέψουν. Ξέρετε, δεν έχουμε. Τώρα θα ξέρει και ο κόσμος. Δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν τις σουίτες των μοντάζ. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για ένα μικρό που η κάθε διοίκηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί προσλαμβάνω, απολύω και να κινεί τη δουλειά. Κοιτάξτε, το. Φύγαμε ή δεν φύγαμε από το 2009, ακούστε λίγο. Το 2009, αφού θέλετε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Δεν θέλετε. Θα σας ξέρει και ο κόσμος. Βεβαίως θέλω και θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια, όπως κάνω τόση ώρα. Λοιπόν, το 2009 αποφάσισε η κυβέρνηση, τότε υπουργός Οικονομικών. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς. Ο πρώτος υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του Πασόκ, του κ. Παπανδρέου, να γίνει. Όχι, δεν ήταν ο Παπαντονίου, ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Η ΕΡΤ μπήκε σε αυτό που λέμε έγινε ΔΕΚΟ. Ναι. Επομένως, η ΕΡΤ ανταγωνίζεται με τα άλλα ιδιωτικά κανάλια με ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι τόσο φιλικό, αν θέλει να έχει πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Και γι' αυτό ένα από τα πράγματα τα οποία δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι η ΕΡΤ να διαμορφώσει δύο νέες θυγατρικές, να έχουμε την ίδρυση δύο νέων θυγατρικών, η μία για εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας και μπρος στην επιχείρηση, αλλά και για διάχυση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας μπρος στον κόσμο. Δηλαδή αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει ότι μέσα από τα σπλάχνα της ΕΡΤ μπορεί να βγει ένα νέο fact-checking, ένα νέο software καταπολέμησης της λογοκλοπής, του εντοπισμού των ψευδών ειδήσεων, ένα νέο σύστημα υποτιτλισμού. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη εταιρεία. Η δεύτερη είναι η ΕΡΤ Studio Production, για να μπορεί η ΕΡΤ να μπει πιο δυναμικά, όχι μόνο στο χώρο ενίσχυσης οπτικοακουστικής παραγωγής που το κάνει με το 1,5% σε αντίθεση με τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά και για να μπορεί και να διανέμει το προϊόν της, να πουλάει το προϊόν της και σε άλλα δίκτυα και κυρίως να έχει και ένα development structure ώστε να υπάρχει μια συνεχή ροή. Παπα Κωνσταντίνου, έχει δίκιο. Εκεί ξεχνιούνται, ρε παιδί μου. Ξεχνιούνται, όπως ξεχνάμε επίσης τις δηλώσεις του κυρίου Προβόπουλου και άλλων μεγάλων σχήμονων στελεχών της τότε κυβέρνησης. Όπως επίσης ξεχνάμε το ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. Αλλά εγώ θέλω να φύγω από αυτά. Είμαστε ήδη σε μια επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ελληνικού λαού να ανοίξει η ΕΡΤ. Την άνοιξε με 19 περιφερειακούς σταθμούς στο ραδιόφωνο, με 4 κανάλια, και το ERT World και το ERT HD, και προχωράει δυναμικά. Ήτανε μεγάλο το τραύμα από το κλείσιμο που είχε γίνει το 2013 από το Μαύρο. Αυτό η ίδια η EBU έχει δείξει ότι της μείωσε τα διαφημιστικά της έσοδα και τηλεθέσεις κατά 67%. Από εκεί και πέρα τώρα η ERT έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και τεχνολογικά και στο περιεχόμενο. Από εκεί και φυσικά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Οκ. Okay. Θα ήθελα κι άλλο να ρωτήσω, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Εντάξει, αυτά δεν τελειώνουν, να ξέρετε. Είναι... Ναι, ναι, έχω αλλά αυτό. Θέλω όμως να σας πω. Εγώ όμως ότι... θέλω να ρωτήσω κάτι, όχι, ναι. Πείτε, θα μου πείτε, θα ρωτήσω εγώ. Αυτή η ιστορία θα υπάρξει μια πρωτοβουλία, δεν ξέρω ποιος θα την πάρει. Όταν λείπει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τα τραπέζια, είναι μια ευθύνη που την έχουν αυτοί που την πήραν, ωραία. Υπάρχει όμως δυνατότητα πολιτικής πρωτοβουλίας ώστε να σταματήσει αυτό για τους πολίτες. Γιατί αντικαλύπτει βέβαια στην Δημοκρατία όταν μιλάει του Μητσοτάκη, όταν. Αλλά αυτό τώρα να μην έχει έναν βουλευτή να κάνει μια κουβέντα ποιότητα και ουσία και ωραία αντιπαράθεση μαζί με. Εντάξει, αυτό πρέπει να ρωτήσετε του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά εμά. Προφανώ το θέμα του εμπάργκο είναι ένα ζήτημα. Ούτε θα κάνω συμψηφισμό με αυτό που λέμε για το εμπάργκο στο Sky. Και θέλω να πω ότι καλό είναι η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται με όρους αλήθειας, με όρους τεκμηρίωσης και δεδομένων. Δυστυχώς το δημόσιο βίο, και υποφέρουν οι πολίτες από αυτό, ο καθένας βγαίνει πολύ πρόχειρα, μιλάει πάρα πολύ εύκολα και χωρίς στοιχεία και υπάρχει πολύ μεγάλη ασυμμετρία και στα πάνελ, στο πώς διαμορφώνονται και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εμπόδιο μεγάλο για την πολυφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.